Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από τη νύχτα της Παρασκευής από τα βορειοδυτικά, με έντονα φαινόμενα που το Σάββατο θα επεκταθούν σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια. Κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες, καθώς και οι θηελαιώδες νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι θα έχουν και ένταση που θα φτάσει τα 8 μποφόρ. Η Κέρκυρα, όπως και το Βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος, αναμένεται να επηρεαστούν από αυτήν την κακοκαιρία. Εξάλλου, πριν από λίγες ημέρες, ο ανεμοστρόβιλος που πέρασε από την πόλη της Κέρκυρας προκάλεσε μια σειρά από ζημιές. Μάλιστα, το πρωί της Παρασκευής, η πυροσβεστική υπηρεσία βρέθηκε στην πόλη της Κέρκυρας, όπου κατέγραψε τις ζημιές που προκλήθηκαν σε σκεπές κτηρίων στο ιστορικό κέντρο. Στην αυτοψία συμμετείχε και η πολιτική προστασία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, η οποία έλαβε την απόφαση, όπου υπάρχει κίνδυνος να πέσουν κεραμίδια, να κλείσουν αυτοί οι δρόμοι. Βρισκόμαστε στην Βολή των Ανδών, Νικηφόρου Θεοτόκη και ο Άννη Καποδιστρίου, και όπως βλέπουμε, η πολιτική προστασία του Δήμου, σε συνεργασία με την πυροσβεστική, μετά από αυτοψία που έκαναν, έκλεισαν κομμάτια αυτών των δύο δρόμων. Ο ανεμοστρόβιλος πέρασε τις προηγούμενες ημέρες και καταστροφές προκάλεσε, οδηγούν σε αυξημένα μέτρα προστασίας ενώπιον της νέας κακοκαιρίας. Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος καθημερινότητας, ο Χάρης Γιώτης, μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, έδωσε οδηγίες για τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουν οι πολίτες. Από τη χθεσινή κακοκαιρία, στους δρόμους αυτούς και σε άλλα στενά του ιστορικού κέντρου, είχαμε πτώσεις από κεραμίδια. Ήρθε εδώ σήμερα η περιοριστική, έκανε αυτοψία σε αυτές τις πολυκατοικίες και όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει επικίνδυνοτητα και μπορούσε να αφαιρέσει τα κεραμίδια ίδια, τα αφαίρεσε. Όπου όμως δεν μπορούσαν να αφαιρούν τα κεραμίδια τα οποία είναι επικίνδυνα να πέσουν, τους κλείσαμε. Γιατί περιμένουμε έντονο και ακραίο καιρικό φαινόμενο πάλι το βράδυ και αύριο, ώστε να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα από πιθανή πτώση κεραμιδιού. Και ήθελα να πω ότι αναμένουμε το νέο κύμα κακοκαιρίας. Οι οδηγίες είναι συγκεκριμένες και θα παρακαλούσα, ας πούμε, εδώ του κέντρου οι καταστηματάρχες να αφαιρέσουν τις τέντες, τις ομπρέλες, να μην έχουμε φαινόμενα όπως εχθές, να τις παρασύρει η κακοκαιρία. Γιατί μπορεί να έχουμε και κάποιο ατύχημα. Και φυσικά να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα που είναι απαραίτητα να προστατεύσουν και την περιουσία τους και την ασφάλεια τη δικιά τους. Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος καθημερινότητας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπηρεσία πρασίνου και την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού για τα εναγκλαστικά που έδειξαν και την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν μετά το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου. Ναι, άμεσα από τις πρώτες πρωινές ώρες παρενέβησαν όλα τα συνεργεία του Δήμου. Το πράσινο, η καθημερινότητα, η καθαριότητα, η ΔΕΙΑΚ, ο ηλεκτροφωτισμός και επαναφέραμε την πλατεία και τους δρόμους στην προηγούμενη κατάσταση. Ήδη έχουν καθαριστεί όλοι οι χώροι, έχουν απομακρυνθεί, έχουν κοπεί κάποια επικίνδυνα δέντρα που υπήρχαν στα σημεία αυτά και σήμερα πάλι είχαμε κάποιο επικίνδυνο δέντρο στο Σαρόκο το οποίο επιλήφθηκε η υπηρεσία πρασίνου. Και φυσικά είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε και το επόμενο κύμα κακοκαιρίας που έρχεται τις επόμενες ώρες.